Ο εθνικός δρυμός στη Βόρεια Τσεχία φλέγεται για δεύτερη ημέρα και τουλάχιστον 100 πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Οι πυροσβέστες δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Όμως οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά και στη γειτονική Σαξονία. Also ich sag mal, wir haben es im Griff. Unter Kontrolle würde ich so nicht definieren, weil das Wetter durch den Wind immer wieder was anderes vorgeben. Δεκάδες παιδιά απομακρύνονται από τις κατασκηνώσεις της περιοχής, όσο η δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται με τις καιρικές συνθήκες να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στους πυροσβέστες που δυσκολεύονται να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 800 πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στο νότο της χώρας. Il s'agit de continuer nos actions pour fixer la tête de feu qui se dirigeait en effet sur le village de Saint-Paul-et-Valmal. Την ίδια ώρα η χώρα είναι αντιμέτωπη με σοβαρή ξηρασία έπειτα από το σφοδρό κύμα καύσωνα. First the heat wave, now the drought. Parts of Europe impose restrictions as they battle water shortages. Μια από τις χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή της ξηρασίας μέσα στον Αύγουστο είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες για υπεύθυνη χρήση νερού. And here in England, some water companies are activating the early stages of their drought plans. Όμως στο Σεν Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών, το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Look, you can't see nobody cars. Roads turned into rivers. That is the only road out of this area, and it is impassable. Ιστορικές πλημμύρες χτυπούν το Μιζούρι, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό και δεκάδες οδηγούς παγιδευμένους στα οχήματά τους. Torrential rain left parts of the area almost unrecognizable, trapping cars on streets, flooding train tracks and homes. Later, just heard some water coming in the apartment. Woke up and there was a couple feet in, and just kept coming up, going up. Ένα τηλεοπτικό συνεργείο παγιδεύεται στα νερά της βροχής. Δεκάδες σπίτια πλημμύρισαν και υπέστησαν ζημιές, με την πυροσβεστική να προχωρά σε αρκετές διασώσεις εγκλωβισμένων κατοίκων.